Το Σιντή λοιπόν είναι μια καφετέρια στο πέραμα, στην οποία αράζα μια εκτιμέμπρη συνέχεια. Και συναντιόμαστε εκεί πέρα λοιπόν, είμαστε εγώ ο Πέτρος και ο Μάρμπλ και περιμένουμε κάποιον να έρθει να μας πάρει. Και έρχεται ο Νικήτας. Γεια σου παιδιά, γεια σου Νικήτα, από εδώ. Αυτό, δεν υπήρχε άλλη κουβέντα, από εδώ. Φτάνουμε λοιπόν στο σπίτι του Μιχάλη, κατεβαίνουμε στο υπόγειο κάτω, είναι ένας χώρος τώρα, μπαίνουμε μέσα, κάνουμε δεξιά και είναι η πορτούλα, ξέρω εγώ, είναι παντού πάγκι, μηχανήματα παντού. Ο Μιχάλης πίνει το φαραπέτο, να πούμε. Μπαίνει μέσα η Γιολάντα, μας λέει, ο Μιχάλης τι είναι ρε μαλάκες, τι θα πιείτε, ξέρω εγώ. Ξέρω εγώ, κάνα φραπέ, κάνα μια πορτοκαλάδα, κάτι, τι να το πούμε τώρα, πρώτη μέρα τώρα και κάτω, τι του λες, ας πούμε. Δηλαδή, έχεις απέναντι στους active member, τι να τους πεις τώρα, ας πούμε. Φτιάξε η Γιολάντα, ξέρω εγώ, στα παιδιά κάτι, μας φέρνει η Γιολάντα αυτό που της είπαμε, ξέρω εγώ, να πιούμε. Και αρχίζει ο Μιχάλης τώρα και μας βάζει παραγωγές, τις οποίες έχει φτιάξει για το group που θα έχουμε, το οποίο θα λέγεται Βαβυλώνα. Εκεί πέρα λοιπόν ο Μιχάλης μας λέει, ας πούμε, το σκηνικό ότι θα είστε μαλάκα κάτι σαν τους Wu-Tang Clan, ας πούμε, της Ελλάδας. Θα είστε 7-8 άτομα. Ο καθένας θα έχει το δικό του ξεχωριστό ρόλο μέσα στο group. Θα είναι δύο DJs, ήταν τότε το σκεπτικό, δύο DJs, τρεις DJs, έτοιμα πως το είχε το σκηνικό στην αρχή. Και πέντε μικρόφωνα, ας πούμε, τέσσερα μικρόφωνα και ένας θα παίζει πλήκτρα. Αυτός που θα παίζει πλήκτρα θα ήταν ο πρίγκιπας. Λοιπόν, μας εξηγεί λοιπόν τη σύσταση του group, έτσι από εδώ και από εδώ και από εκεί. Δεν θα ξέρουμε ακριβώς πώς θα είναι το group, τι ονόματα θα έχει και. Ακούστε, ας πούμε, το πρώτο κομμάτι. Και μας βάζει το φαινόμενο. Ακούμε εμείς τώρα το φαινόμενο, τώρα εμείς άσχετοι από hip hop δισκογραφία. Τότε δεν ξέραμε, ρε παιδί μου, δηλαδή. Πέρα από MC Hammer, Vanilla Ice, να πούμε και κάτι τέτοιο, ό,τι δηλαδή κυκλοφορούσε σε εμάς τους πιο πιτσιρικάδες, δεν ξέραμε παραπάνω πράγματα, δεν ήμασταν και πολύ ενημερωμένοι γύρω από το hip hop γενικότερα. Εμείς ήμασταν και house φάση και drum and bass, prodigy, τέτοια πράγματα. Εκείνη την περίοδο. Αλλά το μικρόβιο υπήρχε. Μας άρεσε το hip hop, είχε το ύφος μας, ρε παιδί μου, δεν γινότανε. Μας βάζει το φαινόμενο, χαζεύουμε τελείως, μας βάζει άλλα 2-3 κομμάτια. Παθαίνουμε την πλάκα μας, ας πούμε. Και λέει ο Μιχάλης, εντάξει, λέει, πάμε, λέει, τώρα κάτω στο σινέ να κάτσουμε να πιούμε καφέ. Και μας παίρνει όλους μαζί, ξέρω εγώ. Αν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι εμένα, δεν είχε πάρει εμένα με τη μηχανή. Εμείς είχαμε κάνει καφέ, είχαμε φύγει με τα πόδια εμείς, ξέρω εγώ. Πηγαίνουμε κάτω στο σινέ. Μαζί με τον Νικήτα. Και κατεβαίνει ο Μιχάλης με τη Γιολάντα στο σινέ. Όπως κατεβαίνει λοιπόν ο Μιχάλης με τη Γιολάντα στο σινέ, αρχίζει ο Μιχάλης παίρνει τηλέφωνα. Σκάει ο Κωστάκης εκεί, το θηρίο, πρώτη φορά που τον γνωρίσαμε το θηρίο, ας πούμε. Σκάει ο... Σκάσαν διάφοροι τέλος πάντων και κάτι τότε γκρούπις, ουσιαστικά αγόρια γκρούπις βέβαια, όχι γκούμενες. Και καθόμαστε κάτω και μιλάμε, τέλος πάντων κανονίζουμε το επόμενο ραντεβού, ήταν την επόμενη μέρα, τη μεθεπόμενη μέρα, να πάμε στο στάδιο 90, εκεί πέρα που γνωρίσαμε τους active members και τους δώσαμε τον demo, ας πούμε, που είχε εκεί πέρα το στάδιο 90, ήταν η καφετέρια που υπήρχε στο στάδιο μέσα. Την οποία την είχε ο πατέρας του Κώστα τότε, του θηρίου. Καθόμαστε λοιπόν εκεί, γνωρίζουμε τον Ντέμι, που ήταν τότε στους Κραμαχοπεράτα, στους Πρότζα, Κραμαχοπεράτα ήταν το δισκάκι. Στους Πρότζα ήταν ο Ντέμις, ο Ντέμ MC, ας πούμε, που ήταν στους Πρότζα μαζί με το θηρίο. Τον Κώστα, ο οποίος λεγόταν 2XL. Λοιπόν, μαζευόμαστε εκεί. Καθόμαστε, να πούμε, εκεί πέρα όλοι μαζί. Είχαμε ενός 3-4 τραπέζια. Και αρχίζουν και σκάνε, λοιπόν, οι πρώτοι Βαβυλώνοι. Ο Μέθυσος, ο οποίος ήταν ένα παιδί από την Αλεξανδρούπολη, το οποίο φυσικά τότε δεν λεγόταν Μέθυσος. Κανένας μας δεν ήξερε πώς θα λέγεται στο δίσκο. Ο Μέθυσος, εγώ, ο Μάρμπλ, ο Πρίγκιπας. Λοιπόν, και έχουμε κατέβει λοιπόν στην Πρόνοια. Στο πέραμα, ήμασταν εκεί πέρα όλοι, ξέρω εγώ, η παρέα τότε. Ήταν κάποια παιδιά από το μεταξουργείο, ήταν δύο DJs από την Νίκαια. Δηλαδή ήμασταν 3, 7, 8. Ναι,
Και θα ήταν, ας πούμε, κι άλλος ένας ο οποίος θα έκανε έναν. Και ήταν κι άλλο ένα παιδί, ξέρω εγώ, ο Μίλτος. Ο Πέιν, αν θυμάμαι καλά, ναι. Και ο οποίος εκείνος, ρε παιδί μου, ήξερε να ραπάρει ράγκα. Εντάξει, ήταν κάτι τέτοιο. Λοιπόν, είχαν δοθεί κάποια ονόματα από τον Λόγιατη. Είχαμε μαζευτεί ο Λόγιατη, ήταν ένα παιδί ο Τάκης, ας πούμε, ο οποίος μας παρουσίαζε ο Μιχάλης. Είναι μαράκες, είναι μυαλό, το πιο παλιό B-boy στην Ελλάδα, από εδώ, από εκεί, από άλλο. Και περιμέναμε να δούμε έναν τύπο, ρε παιδί μου, ο οποίος θα είναι hip hop. Θα σκάσει με το φαρδί το παντελόνι, με αλυσίδες κρεμαστά, με από εδώ, με από εκεί. Και ξαφνικά σκάει ένας τύπος ψηλός, λεπτός, με ένα παπάκι. Κάτι που φάνηκε, ξέρω εγώ, μοτοσυκλετιστή, με το κράνος, μαλλί καρφάκι μέχρι εδώ πάνω. Καμία σχέση με hip hop. Α, παιδιά, ολόγιαλτη. Και το κοιτάμε σαν παλάκι, και λέμε. Αυτό είναι ο λόγιο. Αυτό είναι που μας έλεγε ότι έτσι και έτσι και έτσι. Και πάνω στο όνομα Βαβυλώνα, αρχίζει εκείνος και μας βγάζει, ας πούμε, το δικό του σκεπτικό. Ότι η Βαβυλώνα ήταν, ξέρω εγώ, ένα μέρος στο οποίο κάποια στιγμή, ας πούμε, είχαν μαζευτεί, ήταν η πόλη της Παραχμής, η οποία ξεκίνησε σαν παπάμπλουτη χώρα, ας πούμε, και αυτά, και κάποια στιγμή στην περίοδο, ας πούμε, του χρόνου, με την πάροδο του χρόνου, άρχισε να παρακμάζει, ας πούμε, αυτό το πράγμα, και είχαν αρχίσει και υπήρχαν αρρώστιες μέσα, υπήρχαν περίεργοι άνθρωποι, δολοφόνοι, διάφοροι από εδώ από εκεί. Και αρχίζει τώρα μέσα από αυτό το ιστορικό, ας πούμε, και βγάζει ονόματα. Ο βασιλιάς, ας πούμε, ήταν ο Κύρος. Και λέει, ας πούμε, ο Κύρος πρέπει να είναι ο DJ, αυτός που είναι πίσω. Ο βασιλιάς που κάθεται στο θρόνο και βλέπει τους υπόλοιπους μπροστά, ας πούμε. Ο ένας, ας πούμε, από τους κάτω, ας πούμε, υπήρχαν, ας πούμε, οι βέβυλοι, υπήρχαν οι παράφρονες, οι τρελοί, υπήρχαν οι τάβε, υπήρχαν οι από εδώ, οι από εκεί, οι έτσι, οι αλλιώς, το να κάνουν. Και έχεις, λοιπόν, και βγάζει ονόματα. Τα οποία ονόματα ήταν τα κλασικά ονόματα που οι περισσότεροι ξέρουν, ας πούμε, Κύρος, Πρίγκιπας, Βέβυλος, Πυροβάτης, Μέθυσος, Θηρίο, Παράφρον και Σάτυρος. Έπρεπε, λοιπόν, αυτοί οι ρόλοι να διανεμηθούν κάπως. Εγώ όταν άκουσα, βέβαια, το Σάτυρο, επειδή γενικά έχω μέσα στο κεφάλι μου μια δόση παράνοιας και παλαβουμάρας και τέτοια διάφορα, ξέρω εγώ, και καραντιοζηλίκη, λέω, εντάξει, το Σάτυρο λογικά για μένα θα πηγαίνει, ας πούμε. Δηλαδή, σε μένα θα έρχεται. Μετά από κάποιες μέρες, λοιπόν, μαζευόμαστε κάτω στο... Μαζευόμαστε στο υπόγειο πάλι. Εκεί πέρα ήταν, λοιπόν, οι πρώτες στιγμές που αρχίσανε πλέον να ξεχωρίζουν τα πράγματα. Εκεί πέρα ήταν, ας πούμε, που άρχισαν να δίδονται τα ονόματα. Ο Μίλτος, το άλλο το παιδί που έκανε ράγκα, προοριζόταν για παράφρον. Επειδή έκανε ράγκα και καλά, και ήταν και καλά τρελός ο τρόπος που τα έλεγε. Είχε γράψει ο Μιχάλης τους στίχους. Και είναι τα κομμάτια. Το κομμάτι παράφρον, που ήταν το μόνο τελειωμένο κομμάτι σε στίχους, ας πούμε. Που έπρεπε να το πει ο παράφρον. Γι' αυτό μιλάει μέσα για σπρέι, μιλάει για γραφίτι, μιλάει για παράνομα γραφίτι και τέτοια. Το δίνει, λοιπόν, ο Μιχάλης στο κομμάτι γραμμένο, στο Μίλτο, που έκανε ράγκα. Και το έφτιαξε με το δικό του τρόπο, ας πούμε, πως θα τέλειασε σε έναν άνθρωπο που κάνει ράγκα. Και λέει, είναι μεγάλη στίχη, του λέει, για σένα μπορείς να τους πεις. Ξεκινάει, λοιπόν, ο Μίλτος να πει το κομμάτι, ο Μίλτος δεν μπορούσε να το πει το κομμάτι. Δηλαδή, εκεί πέρα που έπρεπε να πει έναν στίχο, έλεγε τρεις. Γρήγορα, μπαμπού, μπαμπού, μπαμπού. Του λέω, Μιχάλης, όχι έτσι, ρε μαλάκα. Πάτε στο μέτρο, πες το. Ρε Μιχάλη, προσπαθώ, αλλά δεν μπορώ, δεν μου βγαίνει. Εγώ δεν έχω μάθει, λέει, να πάρω διαφορετικά. Πες το, ρε μαλάκα, αλληνία. Εγώ με τον Μίλτο, το μεταξύ, επειδή είχαμε και το ίδιο όνομα, είχαμε αναπτύξει μια συσσαγωγικά φιλία, ας πούμε. Και του λέω, ρε μαλάκα, όχι έτσι, να πες το έτσι, ξέρω εγώ. Βαβυλώνιο τέρας, δεν έχω σώμα στα σφρένα και να ακούσει. Μ' ακούει, λοιπόν, ο Μιχάλης, όπα, εσύ θα στο παράφρον. Και με βαφτίζει παράφρον. Αυτό ήταν. Τέλος πάντων, έγινε μετέραξη σκαρτάρισμα. Δηλαδή, πολλοί από αυτούς που ήρθαν κάτω, δηλαδή ουσιαστικά, αν εξαιρέσει σε μένα το Marble, το Πρίγκιπα και το Θηρίο, οι υπόλοιποι τέσσερις ουσιαστικά δεν υπήρχαν μες στο group. Δεν υπήρχαν λόγος να είναι μες στο group. Γιατί τα παιδιά από το μεταξουργείο, για παράδειγμα, δεν μπορούσαν να κάτσουν να ασχοληθούν. Οι άλλοι δύο DJs ήταν καλοί DJs, ναι, μένα, αλλά δεν ήταν αυτό που ψάχναμε, που έψαχνε ο Μιχάλης. Γιατί ο Μιχάλης το έφτιαχνε, δεν το φτιάχναμε εμείς τώρα, μην λέμε ότι θέλουμε. Δεν είναι αυτό που έψαχνε ο Μιχάλης για Βαβυλώνα. Και είμαστε, λοιπόν,
οι τέσσερις χαρακτήρες που δοθήκανε, που ήταν στάνταρ, ας πούμε, ήμασταν εγώ, ο Marble, ο Κύρος, ο Πρίγκιπας, που κράτησε το όνομά του από τον Da Prince, και το Θηρίο. Και εκεί πέρα ηχογραφούμε το πρώτο μας demo σε στούντιο. Ένα απίστευτο βράδυ. Εγώ, ο Marble και μία φίλη μας έχουμε φύγει και έχουμε πάει στο στούντιο Horizon τότε. Έγραφα όλο το hip hop μεταξύ. Είχα ένα απόκομα που έλεγε που είχε τους active members στο Horizon και έβλεπα το μαλάκι να τι κάνω. Εδώ το βλέπα μαζί με τον Marble. Εντάξει, ο Marble ήξερε και τα μηχανήματα περισσότερο από ότι εγώ φυσικά. Και λέει, μα κοίτα εδώ τι έχουν αυτά, εκεί μας τα. Και μετά από τρεις μήνες που έχω εγώ το απόκομα, ξαφνικά βρισκόμαστε στο στούντιο που διαβάζαμε στο Φλάβιο, ας πούμε. Μπαίνουμε μέσα και είμαστε εγώ, ο Γιώργος, η φίλη μας η άλλη, η οποία δεν έχει σημασία ποια είναι, ξέρω εγώ, ο Μιχάλης και ο Σπύρος, ο Παπασπύρου που έχει το στούντιο. Και ξεκινάμε να γράψουμε το demo που θα δώσουμε στην EMI. Ναι, η εταιρεία ήταν η EMI. Εντάξει. Άλλο κουφό αυτό για την εποχή, ας πούμε. Μπαίνω μέσα, γράφω το παράθρον. Μπαίνω μέσα, γράφω το Βαβυλώνα. Κάνουμε μετά ένα remix στο παράθρον. Κάνουμε άλλο ένα remix στο Βαβυλώνα. Πετάμε και δύο, τι ήταν, τα λέει στο μετά, ήταν, δεν θυμάμαι ακριβώς. Ήταν ένα που και καλά ήταν παιχνίδια με δίσκους και τέτοια, ας πούμε, ιστορίες. Και για να έχει μια υπόσταση το group, για να, δηλαδή να φαίνονται όλοι οι ρόλοι ότι κάνουν κάτι, άρχισαν να δίδονται. Να δίδονται, ας πούμε, πες τη λέξη. Ρόλοι. Ρόλοι και... Έλα, κόλλησα τώρα, κόλλησα το κεφάλι μου. Ρόλοι. Και βλέπεις, ας πούμε, στο δίσκο και γράφει. Στο τάδε κομμάτι, φωνητικά παράφρονα, ας πούμε, στοιχή παράφρονα, ας πούμε, και φωνητικά παράφρον πυροβάτης, στο Βαβυλώνα, ας πούμε. You are my Babylon. Όλοι όσοι το ακούγαν ξέραν ότι είναι ο Μιχάλης. Αλλά έπρεπε να φανεί κάπου πυροβάτης. Στο τελευταίο, ας πούμε, με τα scratch, ακούγονταν, ας πούμε, π.χ. Μουσική πρίγκιπας, Σκράτς Μέθυσος. Που ο Μέθυσος δεν είχε καμία σχέση με Σκράτς, γιατί ο Μέθυσος μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε Μέθυσος. Υπήρχε σαν όνομα. Το Θηρίο, επειδή θα παρουσιαζόταν σαν DJ, αλλά δεν ήξερε να παίζει. Δεν ήξερε να παίζει όπως έπαιζε ο Γιώργος, δηλαδή μην λέμε ότι θέλουμε τώρα. Καμία σχέση. Ο Κώστας τότε ακόμα μάθαινε. Σε ένα κομμάτι, Σκράτς Θηρίο. Ενώ όλα τα Σκράτς τα είχε κάνει ο Γιώργος.